Είμαι ο manager καρπούζης, φέτας, gamings. Και σήμερα παίζουμε πάλι Top 11. Μετά από πολύ καιρό, το βίντεο είναι sponsored. Μου έδωσαν λεφτά για να το κάνω το βίντεο. Sponsored money, sponsored bitches, sponsored drugs. Και σήμερα θα παίξουμε λοιπόν τους καλύτερους 11. Τους Top 11 γενικώς, παιδί μου. Είχα κάνει ένα βίντεο πριν πολύ καιρό. Δεν μου ζήτησε κανείς να ξανακάνω, αλλά με πλήρωσαν. Και λέω ξανακάνω. Λοιπόν, bros, έχω πολύ καιρό να παίξω. Έχω από τότε να παίξω βασικά. Στην ουσία, δεν έχω ξαναπαίξει από τότε. Η ομάδα μου είναι η Καρπούζ, για όσους τη θυμάστε. Όσοι είχατε δει, είναι το άμυνη στο βίντεο. Έχουμε χάσει σχεδόν όλα τα μάτσα από τότε γιατί το έχω παρατήσει. Αλλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε και το επόμενο μάτσα που θα παίξουμε στο βίντεο. Αρχικά, έτσι. Για να μπορέσεις να είσαι σωστός και να βάλεις γκολ, παίρνεις ένα καλό striker. Όστενον, 18 χρονών, 5,5-6 αστέρια πόσο στο μπούτσο έχει. Έλα, σταμάτα τις βλακίες σου, τα ξέρουμε όλα αυτά. Του δίνεις 2,5 εκατομμύρια και σε 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα περίπου είναι δικό σου. Έχει quality μαλάκα 98%, έχει σχεδόν το απόλυτο ρε φίλε. Το απόλυτο που του βλέπουν 5 αστέρια είναι 1,6, το οποίο είναι το γαμάτο στην ουσία. Άμα το πάρει αυτό το μπέκ, τέλειωσαν όλες οι ομάδες. Τέλειωσαν, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα λογικά αυτό θα πάρει να χτυπήσει τελευταία δευτερόλεπτα, έξω δεν τον νοιάζει και πολύ. Μην το χτυπήσεις. Δικός μου. Τον πήραμε τον παίκτη μας λοιπόν και έχουμε άλλα 3 εκατομμύρια. Εντάξει, τον πήραμε, το ξέρω. Να το κάνω share. Όλε ναι, πήρα τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο όλο. Δεν μπορώ να το κάνω όλο αυτό. Γάμο το, δεν πειράζει, το κάνουμε έτσι share. Όχι, γιατί μην το κάνει share. Ξεκόλα. Μην το κάνει share. Ξεκόλα. Σταμάτα. Ξεκόλα. Αφού λοιπόν έχουμε δικό μας τον striker, πρέπει τώρα να πάρουμε και για άλλες θέσεις προφανώς καλούς παίκτες. Θα δούμε όλους που έχουν πολλά αστέρια και μπορούν να παίξουν εδώ πέρα. Εδώ έχουμε 1,3 εκατομμύρια. Καλός παίκτης. Μπαμ. Τους βάζεις όλους στο σακίδιο. DC πήραμε. Θέλουμε έναν MC εδώ πέρα. Αυτό θα ραπάρει κιόλας όσο παίζουμε μάτς. Δηλαδή, υπέρτε το αστιάκι. Τον καρπούζι. Άρε καρπούζι. Και εδώ αυτόν θέλουμε. Επίσης. Παπ. Και α χτυπήσουμε κι αυτόν. Ξέρω εγώ, χτυπάμε κι αυτόν. Πάμε. Και αφού λοιπόν τους πάρουμε όλους. Ωπα, τι μου κάνεις εδώ. Κάτσε καλά, είπαμε. Κάτσε καλά και περιμένουμε τώρα περίπου 2 λεπτά για να πάρουμε όλους αυτούς τους παίκτες. Να κάνουμε outbeat τους πάντες και να κάνουμε ένα roster. Πένα! Και μόλις το κάνουμε αυτό το roster, τους βάζουμε όλους σε ενεργό δράση. Παίζουμε ένα match και γαμάμε το σπίτι του αντιπάλου. Ρε μαλάκα, είναι πολύ απλό. Πάρουμε και κανένα χορηγό. OH2, το θέλω. Σάιν. Παπ. Σε τι share μου, να κάνω share το χορηγό μου. Βάλουμε κι αυτόν. Σάιν. Δεν μπορώ. Καλά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι παίζει. Έχουμε ένα λεπτό περίπου. Τον έναν τον έχουμε ακόμα εμείς. Προς το τέλος θα χτυπήσω όλους τους παίκτες παπ. Τώρα περιμένεις να πάει στα 5 δευτερόλεπτα και τους βαράς όλους. Μπιντ. Εκεί. Κοίτα, τσεκάρεμε. Στα 6 δευτερόλεπτα ακριβώς το κάνεις αυτό. Στα 6 δευτερόλεπτα είναι ο κανόνας. Golden rule. What do you want? Those players are mine. Just stop trying. Don't even try. Bitch, don't even try. Don't even think about trying. All those players are mine. Λοιπόν, τσέκα, τώρα θα το κάνουμε τελευταία στιγμή έτσι για να τους πάθουμε κοκομπλόκο. Τον κάτω-κάτω τον πήρα σχεδόν. Τον πήραμε τον κάτω-κάτω. Ο τώρα όμως δεν μπορώ να πάρω. Ξεγόλα, φύγαμε εδώ. Παπ. Δεν θα τους πάρετε, ρε μαλάκες. Όλοι οι παίκτες είναι δικοί μου, έχω άλλα 2,5 εκατομμύρια. Μπορώ να τους πάρω και τους τρεις. Βασικά δεν ξέρω αν μπορώ. Σε λίγο δεν θα μπορώ. Άμα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Τον πρώτο τον παίρνω. Όχι! Τον μπάσταρδο. Τον δεύτερο τον πάρω. Γαμώ. Είστε όλοι για τον μπούτσο. Αυτή η παίκτη είναι δική μου. Τον κάτω πάρτε τον DC, ρε μαλάκα. Δεν τον θέλω. Άντε και γάμις που θα τον πάρεις. Άντε κάτι στα αυγά σου καλά. Τον πήραμε. Πήραμε ένα παίκτη. Πήραμε κι άλλο παίκτη. Οφ, τους γάμισαμε δηλαδή. Δηλαδή με λίγα λόγια. Δεν έχω λεφτά να πάρω τον παίκτη των άλλων τώρα. Με λίγα λόγια. Εντάξει, ας τον πάρτε τον άλλον, βρε, έχαζε. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε κάνει ένα squad. Το οποίο είναι στην πένα. Τσέκαρε εδώ τι παίκτες έχουμε. Striker. Βάζει τον άλλον, τον μαλάκα βάζει αυτόν. DR, ποιο είναι DR. Τι θέση είναι αυτό. DR. DR. Πού είναι DR. MR. Πού είναι το DR. DC. DR. Εκεί μπαίνει ο DR. Ο DR μπαίνει εδώ. Παπ, τον βάζει και λίγο πιο μπροστά εκεί. Του παίζει κάπως έτσι και βάζει και αυτού έτσι πιο μπροστά. Εδώ είναι το σύστημα, εδώ πρέπει να παίξει. Λοιπόν, παίρνει τον NMC. Τον NMC. Παίρνει τον MC και το βάζει εδώ στο κέντρο. Και παίρνει και αυτόν που είναι DMC. Πού μπαίνει ο DMC. MC, εδώ κάπου μπαίνει ο DMC, AMR, DMC, DMC είναι λίγο πιο πίσω, βασικά,
Ξέρεις τι θα παχτεί. Δεν πειράζει, τον βάλουμε εκεί πέρα, δεν υπάρχει θέμα. Και τώρα ρε μαλάκα, έχεις κάνει μια ομάδα. Σαν τα κρύα τα νερά είναι. Ναι, θα θέλω να τη σώσω. Αναγιαλάμε ειλικρινή, επειδή έχω και λεφτά, θέλω να πάρω και αυτό τον παίκτη εδώ πέρα που θα τον πληρώσουμε κοντά στο 1 εκατομμύριο, αλλά τον θέλω, ρε φίλε, μου αρέσει, είναι όμορφο. Τι γίνεται, μήπως τον έχετε ξεχάσει, μήπως νομίζατε ότι θα τον πάρετε. Κοίτα, κοίτα, τι κάνει, τσεκαρέ, τσεκαρέ, τσεκαρέ. Πυροβολά. Πυροβολ. Τα πάλι άρχισε αυτό, ρε μαλάκα. Τώρα πώ την έχει δει, ρε μαλάκα. Και να το κάνει στα 2 δευτερόλεπτα, πάλι στα 10 θα πάει. Άμα είναι κάτω από τώρα, άμα σκοπεύει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τον παίκτη σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, το ξέρω, δεν θα παρουσιάσω αυτή τη φορά. Το έχουμε μπεδώσει πλέον. Ωραία. Παίρνει λοιπόν και τον τελευταίο παίκτη που πήρε μόλι τώρα. Πού είναι η θέση AMC. Α, ο AMC μπορεί να παίξει και εκεί. Και εκεί παίζει. AML, AMR. Α, ο AMC είναι για πιο μπροστά, ρε παιδί μου. Οπότε θα μπορούσαμε να βγάλουμε τον μακρύ εκεί πέρα που δεν μ' αρέσει κιόλα. Επειδή είναι στο One Direction. Ποιο One Direction. Στου Boys and Noise είναι. Τσε. Τι δεν σ' αρέσει. Good attacking on strong defensive line. With less than 3 defenders, it's really hard to begin. Βρε. Γιατί έχω 3 όντω. Τι θα κάνουμε τότε. Περίμενε να δει. Περίμενε. Πάμε αυτό λίγο πιο πίσω. Θα το παίξουμε κάπως έτσι, bro. Δε εδώ τι έχω φτιάξει. Δε τι έχω φτιάξει εδώ. Και είναι όλε τι τέλειε θέσει, ρε μαλάκα. Όλοι πράσινα. Όλοι γάμπι. Εντάξει, μόνο εκείνο δεν είναι σε πολύ καλή θέση. Μια χαρά είμαστε τώρα. Άστα defensive. Μια χαρά είμαστε. Παίζουμε τέλεια. Όλοι είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι περίπου. Εντάξει, όχι ακριβώς. Περίπου όμως. Λοιπόν, για αφού χτίσει την ομαδάρα σου, πρέπει να βαρέσει ένα training. Έτσι, χωρίς training δεν μπορούν να. Δεν γίνεται. Και επειδή είσαι και πολύ γαμάτος, βάζεις όλους σου τους παίκτες για training. Κάνεις μια ομαδική προπόνηση και τους αναπληρωματικούς στην τελική. Γιατί μια καλή προπόνηση είναι η ρίζα και τους βάζεις να παίξουν και σε όλες τις θέσεις. Μια καλή προπόνηση που λέτε είναι η ρίζα ενός καλού μάτς. Drills. Θα βάλουμε ένα attack. Ένα defense. Και ένα physical mental. Όχι, sprint. Εδώ. Τους βάζεις λοιπόν να κάνουν την προπόνηση. Τώρα αυτή η προπόνηση. Σε πόση ώρα τελειώσει, δεν ξέρω. Α, κατευθείαν μπάμπαμ. Passing group, έτοιμο. Press the play. Έτοιμο. Sprint. Έτοιμο. Και αφού τελειώσει η προπόνηση, έχεις μια ομάδα που είναι έτοιμη για να πάει να γαμίσει. Βέβαια, επειδή δεν έχουμε σήμερα μάτς πρωταθλήματος. Θα πάμε να κάνουμε ένα φιλικό, ρε παιδί μου, έτσι για να δούμε πώς είναι η ομάδα, πώς πάει. Πόσα γκολάκια θα πετάξουμε. Τι έγινε εδώ, πήγα 4 level. Υπέροχο. Θα τα πάρουμε όλα αυτά, θα τα κάνουμε, ναι, ναι, ό,τι πεις. Α, διαλέγουμε, δεν τα παίρνουμε όλα. Goalkeeper training. Το χρειαζόμαστε λίγο να τα πιάνουμε τις μπάλες. Σαν το γλυκό. Χθες να είναι. Στο πρωτάθλημα βλέπουμε είμαστε πολύ κάτω, δεν τα πάμε πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Τι μου, πού με πήγες, σταμάτα. Στο πρωτάθλημα δεν τα πάμε πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Με 25 μάτς έχουμε 32 πόντους. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Καθόλου καλό. Τελειώνει σε λίγο το πρωτάθλημα. Δεν θα πούμε καν μέσα στους 8, ας πούμε, που κάτι παίρνουν αυτό. Α, έχουμε ίσως πόντους με αυτό βασικά. Μπορούμε να το κερδίσουμε το Γιουσέφ. Α, αύριο είναι το τελευταίο μάτς. Μια αγωνιστική μένει και είναι αύριο. Mate, τι λες τώρα. Αύριο τελειώνει το πρωτάθλημα δηλαδή. Τρελό. Αλλά δεν θα προλάβουμε να το παίξουμε. Δεν θα το στο βίντεο εννοώ. Finances, α, τέλεια. Νόρντεους και Oats 2. Στάδιο. Τα καλύτερα που έχεις δει. Πάμε στάντιουμ. Πάρουμε να βάλουμε κανένα θέση να πούμε. Upgrade. 60 χιλιάρικα. Large upgrade θέλει. 140 χιλιάρικα. Πόση ώρα θέλει τώρα αυτό για να γίνει. 13 μέρες θέλει. Να το κάνουμε. 13 μέρες θα περιμένουμε εδώ. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα φιλικό για να δοκιμάσουμε την ομάδα μας. Επειδή δεν έχουμε μάτς προαθλήματος, θα παίξουμε εδώ πέρα με ένα όμορφο παιδί. Βλέπω εδώ πέρα. Έχει συμμετάσχει σε ένα βίντεο μου, οπότε δεν θα τον πειράξει προφανώς. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. To the time of a friendly match. Τώρα το θέλω, μαλάκα. 18. Το πιο νωρίς είναι αυτό. Σε 25 λεπτά. Σε 25 λεπτά. Φιλικό. Να ξέρεις. Σε 23 λεπτά θα γυρίσουμε λοιπόν για να δούμε αυτή τη ματσάρα που έπεται να γίνει. Με την Γαμάου και Δέρνο FC. Σε ένα λεπτό ξεκινάει λοιπόν. Για να δούμε το μεταξύ την ομάδα του αντιπάλου μας. Για να δούμε πώς είναι η φάση. Oh. Defense 105, εγώ 65. Αυτός 96, midfield εγώ 76. Και αυτός attack 99 και εγώ 82. Τα τελευταία 5 μάτς έχω 4 loses και ένα draw. Αυτός έχει 2 νίκες, 2 draw και ένα lose. Το σύστημά του είναι πολύ πιο normal από μένα. Έχει επιθετικό που έχει 10. Με 2 αστέρια έξτρα είναι. Ω μαλάκα, 125% λέει. Και νόμιζα ότι πάει μέχρι ένα αστέρι έξτρα. Και σιγά σιγά νομίζω ότι ξεκινάει το match. Λογικά θα με γαμίσει. Έχει πολύ καλύτερη ομάδα από μένα. Η ομάδα του έχει 100%, εγώ έχω 70%. Δεν είμαι σε καθόλου καλή φόρμα. Λογικά θα φάω πουτ. Ξεκίνησε το match.
Ξεκίνησε το μάτς λοιπόν. Φάμε το στάκι μας, ξεκινάμε. Ξεκίνησε. Α! Γουάου! Γαμάκα! Ένα μηδέν. Σπίτια σας. Το φάγαμε, μάγκες. Το φάγαμε το γκολ. Πάρε την κίτρινη μαράκα. Αγγελιά. Το παίκτη το λένε πυροσκή. Και εμένα μασάς. Να όχι, μη φάω κι άλλο. Μη φάω κι άλλο. Σοβαρευτείτε, παίξτε σωστά, παιδιά. Γιατί έφαγε κίτρινο ο παίκτη μου. Τι λες, μάλλον. Δεν ξέρετε τι λέτε, μου φαίνεται. Όχι, ρε μαλάκα. Όχι, κόψτε να κάνει του τάκλιμ. Έλα, ρε μαλάκα. Έλα, ρε μαλάκα τώρα. Εκεί. Βγάλε πάνω εκεί. Πάσα. Μετά προθυμένη εκεί. Παπ, παπ. Παίξτον. Παίξτον, δέστον. Σούσα, μπες μέσα στην περιοχή, ρε μαλάκα. Εκεί. Όχι. Ένα τόστ δεν θα δεν είναι ποτέ αρκετό. Μήκονο, κάνουμε 2-1 όμως, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, έλα πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε ρε Πέγλι. Πάμε ρε Πέγλι, όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε. Όχι και τρίτο. Έλα ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Γκολ. Ναι ρε μαλάκα Σούσα, πάμε, χτύπα τους ρε μαλάκα τους μπάσταντους. Έτσι ρε μαλάκα. Έτσι ρε μαλάκα, πάμε άλλο ένα γκολ μάγκες για την ισοφάριση. Άλλο ένα γκολ για την ισοφάριση. Δεν τελείωσε τίποτα. Έλα, βγάλε μια καλή σέντρα. Μια καλή σέντρα. Εκεί. Όχι, ρε μαλάκα, μην δίνεις εκεί. Έλα. Όχι. Έλα, ρε μαλάκα. Έχουμε άλλα 10 λεπτά, αγόρια μου. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Αντεπίθεση, αντεπίθεση. Όχι, ρε μαλάκα. Όχι, ρε μαλάκα. Ο Καραμάνος, ρε μαλάκα. Σας έβαλε γκολ ο Καραμάνος, ρε μαλάκες. Είστε σοβαροί. Έλα, πάμε, ρε τρελέ. Πάμε, ρε. Πάμε, ρε Πέγλι. Εκεί είσαι. Να το Σούσα μπαίνει μέσα. Με 2 γκολ ήδη. Πάει για το χατρίκ. Όχι, θα βγάλει σέντρα. Σέντρα κεφάλαια, όχι ρε μαλάκα. Στο 90 είμαστε, τελευταία επίθεση στο μάτς. Και δεν είναι για μένα. Μη φάω κι άλλο. Τέλος. Τέλος το μάτς, χάσαμε 2-4. Μαλάκα, στημένο μάτς. Γαμημένε. Μόνο έτσι ξεσομιτζή. Πλήρωσες τους διαιτητές, μαλάκα. Δεν ξαναπαίζω ποτέ μαζί σου, μουνόπανο. Τώρα αυτό για να μάθεις. Αχ, αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Μπορεί να χάσαμε, αλλά είμαστε νικητές στην καρδιά. Θα έχω λίγα από κάτω για να μπείτε για να κατεβάσετε και στο πλεύρο, είτε στο κινητό είτε στον υπολογιστή. Γιατί υπάρχει και σε κινητό και σε υπολογιστές, και Android και iOS και PC και Mac και ό,τι θες υπάρχει παντού. Σε όλα τα πράγματα του κόσμου υπάρχει. Κατέβασέ το. Τα λέμε.